Εγώ, αξιότιμη συνάδελφε, πιστεύω ότι η αιτία που θα καταστραφεί το ανθρώπινο γένος από τον πλανήτη είναι οι θρησκείες. Γιατί διδάσκουν χωρίς επιστήμη. Θεμελιώνουν απάνω στη φαντασία. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλές θρησκείες. Εάν υποτεθεί ότι είχαν επιστημονικό χαρακτήρα οι θρησκείες, έπρεπε να υπάρχει μία επιστήμη σχετικά με τις θρησκείες σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Όπως υπάρχει μία χημεία, όπως υπάρχει μία μαθηματική επιστήμη, όπως υπάρχει μία φυσική. Το γεγονός ότι σε κάθε πανεπιστήμιο τα περί θρησκείας, θρησκεολογίας, ιστορία των θρησκειών, ιστορία των δογμάτων, όλες αυτές οι ιστορίες, διδάσκει διαφορετικά τη δική του θρησκεία, δείχνει ακριβώς ότι εδώ δεν υπάρχει φερεγγιότητα. Είναι εκείνο που σας έλεγα μια μέρα που είπε πρώτος ο μεγάλος Ρουσό σαν παιδαγωγός. Ο μεγαλύτερος παιδαγωγός στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ο Ρουσό. Γιατί ήταν και μεγάλος φιλόσοφος και μεγάλος πολιτικός. Και πόσο μεγάλος είναι αυτό που λέμε, στο όνομά του κατηγορείται ολόκληρη η Γαλλική Επανάσταση. Λέει λοιπόν ο Ρουσό, αγαπητοί μου φίλοι, δύο προτάσεις. Που είναι για την απλή λογική μας. Και την απλή λογική μας. Πιάστε με καλοπιστία δηλαδή και πέστε όπως θα τη ζει ένα παιδάκι. Να είτε πόσο άσυστες προτάσεις είναι, σε τι βαθύτατο θεμέλιο και πανίσχυρο εδράζω. Λέει, η θρησκεία είναι η υπόθεση γεωγραφικής. Δηλαδή, εκεί που γεννήθηκες, στον τόπο αυτόν υπάρχει μία θρησκεία. Εάν είχαμε γεννηθεί στη Μέκα από παππού μουσουλμάνο Άραβα, δεν θα είμαστε όλοι μουσουλμάνοι. Αν είχαμε γεννηθεί στο Αλγέρι που υπάρχει αυτός ο φανατισμός, αν είχαμε γεννηθεί στην Τεχεράνη, γιατί να είτε τρόμος θρησκευτικός, θεοκρατική τυραννία, δεν περνάνε οι γυναίκες να πιούν έξω ή να ξεσκεπαστούν. Ή στην Αίγυπτο που είναι θεσμός θρησκευτικός, η περιτομή της κλειτορίδας, το κολυθάκι στα 6 χρόνια, που κόβουν το πιο ευγενικό όργανο που έχει το κορμάκι, το σωματάκι, για να μην νιώσει ποτέ την ειδονή. Λοιπόν, αν είχαμε γεννηθεί στη Μακεδονία, στο Μάιντς δηλαδή της Γερμανίας, που είναι η πατρίδα του Λουθίου, θα είμαστε Προτεστάντες. Και πάει για αυτό. Αυτή η πρόταση του Ρουσό είναι φοβερή πρόταση. Εάν δηλαδή είχε εισακουστεί από τα παιδαγωγικά συστήματα της Ευρώπης, θα ήταν εντελώς διαφορετικός ο κόσμος. Η μία πρόταση είναι αυτή και η άλλη που λέει, διέχεται το υπόψη σας όταν διδάσκεται θρησκευτικά στα παιδιά. Αν ήθελα να ζωγραφίσω τη χειρότερη μορφή της βλακείας, δεν μπορώ παρά να τη ζωγραφίσω έτσι. Θα βάλω έναν θεολόγο να κάνει στα παιδιά σου κατήχηση. Και αν ήθελα να τρελάνω, λέει ένα παιδί, θα το βάζα να μου πει τι του μάθε ο θεολόγος σου στην κατήχηση. Να πάμε κριτικά δηλαδή, με την έννοια ότι το παιδί πάει να καταλάβει κάτι από αυτά που του λέει. Δηλαδή λέει η Αγία Τριάδα, Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Άμα το πας παραπέρα, τι είναι δηλαδή αυτά τα πράγματα και το Περιστέρι και κάτι εκείνα, θα τερατεί το παιδί. Γιατί θα τερατεί? Διότι θα προσπλούσε ένα δόγμα που δεν έχει πρόσβαση, ούτε λογική, ούτε υπαρκτική, ούτε πνευματική καμία. Θα πάσουμε βέβαια εμείς πέρα από μαγαπίζουμε ότι η Αγία Τριάδα αυτό, αυτό είναι εκείνο, αυτό είναι εκείνο, γι' αυτό έχει και τα δόγματα. Θα το τρελάνει ή να σε τρελάνει το.